Γεια σας, ονομάζομαι Ιακωβάκης Νικόδημος και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλυσης κατά μέσης ψυχρασίας που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης στο τμήμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το βίντεο επίλυσης της δεύτερης άσκησης των θεμάτων θεωρίας της εκταστικής Ιουνίου 2020. Η άσκηση μας αναφέρει. Θα δίνεται το παρακάτω Control Flow Graph εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν σε παράλληλο σύστημα με δύο επεξεργαστές. Να δώσετε το βέλτιστο γράφημα χρονοδρομολόγησης για Α. Τετρεμιστικό μοντέλο με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας και Β. Τετρεμιστικό μοντέλο με μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Να αρχίσουμε την επίλυση της άσκησης από το ερώτημα Α, το οποίο αναφέρει τετρεμιστικό μοντέλο με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Δηλαδή, οι καθυστερήσεις είναι 0. Δεν θα τις λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, για το ερώτημα Α, θα λάβουμε υπόψη μόνο τους χρόνους με κόκκινο χρώμα. Αρχίζουμε την επίλυση άσκησης από τη διαδικασία Α, η οποία προηγείται των άλλων και δεν έχει κάποια άλλη εξάρτηση. Αρχίζουμε και βλέπουμε ότι η διαδικασία Α απαιτεί 5 χρόνους, επειδή είναι η πρώτη διαδικασία θα εκτελεστεί από το 0 έως το 5. Σε αυτό το σημείο, να τονίσουμε ότι δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποια άλλη διαδικασία, διότι δεν έχουν λυθεί όλες οι εξαρτήσεις. Συνεχίζουμε και παρατηρούμε ότι η διαδικασία Α μας οδηγεί στις διαδικασίες Β, Γ και Δ. Όμως, στη διαδικασία Δ δεν μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε σε αυτό το βήμα, διότι έχει εξάρτηση από τη διαδικασία Β. Οπότε, σε αυτό το βήμα θα συμπεριλάβουμε τις διαδικασίες Β και Γ. Η διαδικασία Β απαιτεί 10 χρόνους, δηλαδή από το 5. Συν 10, συνολικά 15. Ενώ το γάμα απαιτεί από το 5 συν 15, συνολικά 20 χρόνια. Συνεχίζουμε και παρατηρούμε ότι η διαδικασία Β μας οδηγεί στη διαδικασία Δ. Σε αυτό το σημείο έχει λυθεί εξάρτηση από τη διαδικασία Β, γι' αυτό μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε. Ενώ η διαδικασία Γ μας οδηγεί στη διαδικασία Ζ. Αλλά δεν μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε τη διαδικασία Ζ, διότι δεν έχει λυθεί η εξάρτησή της από το δέλτα. Άρα θα συμπεριλάβουμε μόνο τη διαδικασία δέλτα. Η διαδικασία δέλτα απαιτεί 5 χρόνους. Δηλαδή από το 15 συν 5 συνολικά 20. Συνεχίζουμε και παρατηρούμε ότι η διαδικασία δέλτα μας οδηγεί στις διαδικασίες ε και ζ και η διαδικασία γ μας οδηγεί στη διαδικασία ζ. Η διαδικασία ε απαιτεί 10 χρόνους. Δηλαδή από το 20 συν το 10, συνολικά 30. Ενώ η διαδικασία Ζ απαιτεί 5 χρόνους. Από το 20 συν 5, συνολικά 25. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε, επειδή ο χρόνος της επικοινωνίας είναι 0, δεν έχει σημασία αν κάποια διαδικασία τοποθετηθεί στον επεξεργαστή 1 ή στον επεξεργαστή 2. Και επίσης να τονίσουμε ότι αν είχαμε τρίτο επεξεργαστή, δεν θα βάζαμε κάποια διαδικασία, οπότε δεν θα το χρησιμοποιούσαμε. Αυτή ήταν η επίλυση του πρώτου ερωτήματος. Συνεχίζουμε στην επίλυση του δεύτερου ερωτήματος, όπου αναφέρει τετερμινιστικό μοντέλο με μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας, το οποίο σημαίνει ο χρόνος επικοινωνίας διαδικασιών μεταξύ διαφορετικών επεξεργαστών πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ενώ αν είναι στον ίδιο επεξεργαστή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή, σε αυτό το ερώτημα θα λάβουμε υπόψη για τους χρόνους με πράσινο χρώμα όταν οι διαδικασίες δεν εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή. Αρχίζουμε από τη διαδικασία Α, η οποία προηγεί τον υπολείπο και δεν έχει κάποια εξάρτηση. Η διαδικασία Α απαιτεί ξανά 5 χρόνους, δηλαδή από το 0 έως το 5. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποια άλλη διαδικασία, διότι δεν έχουν λυθεί όλες οι απαραίτητες εξαρτήσεις. Η διαδικασία Α μας οδηγεί στις διαδικασίες Β, Γ και Δ, όμως η διαδικασία Δ έχει εξάρτηση από τη διαδικασία Β. Άρα δεν θα τη συμπεριλάβουμε σε αυτό το βήμα. Σε αυτό το βήμα θα συμπεριλάβουμε μόνο τη διαδικασία Β και τη διαδικασία Γ. Η διαδικασία Β απαιτεί 10 χρόνους. Δηλαδή από 5 συν 10, συνολικά 15. Ενώ η διαδικασία Γ θα εκτελεστεί σε διαφορετικό επεξεργαστή. Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το χρόνο επικοινωνίας διαδικασιών, διότι εκτελείται σε διαφορετικό επεξεργαστή. Δηλαδή 5 συν 15, συνολικά 20. Η διαδικασία γ εκτελεστεί μετά το 20.
Συνεχίζουμε. Η δρασία Β μας οδηγεί στη δρασία Δ, όπου εκτελείται στον ίδιο επεξεργαστή, άρα δεν θα λάβουμε υπόψη τον χρόνο επικοινωνίας δρασιών. Θα λάβουμε υπόψη μόνο τον χρόνο εκτέλεσης δρασίας, ο οποίος είναι 5. Δηλαδή από το 15 συν 5 που απαιτεί η δρασία, συνολικά 20. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο χρόνο 20, όπου μπορούμε να συμπεριλάβουμε τη δρασία Γ. Η δρασία Γ απαιτεί 15 χρόνους. Δηλαδή από το 20 συν το 15, συνολικά 35. Συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι η δρασία Δ μας οδηγεί στις δρασίες ε και ζ, όπως και η δρασία Γ μας οδηγεί στη δρασία ζ. Οπότε, βλέπουμε ότι η δρασία ε απαιτεί 10 χρόνους, όπου θα λάβουμε μόνο υπόψη τον χρόνο εκτέλεσης δρασίας, διότι βρίσκεται στον ίδιο επεξεργαστή με τη δέλτα. Άρα, 20 συν 10, συνολικά 30. Ενώ η δρασία γ που μας οδηγεί στη δρασία ζ απαιτεί 5 χρόνους. Δηλαδή, από το 35 συν το 5, συνολικά 40. Εάν όμως αυτό δεν γίνεται να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ της Γ και της Ζ, τότε θα υπάρξει επικοινωνία μεταξύ της Δ και της Ζ, και επειδή θα εκτελεστούν σε διαφορετικό επεξεργαστή, πρέπει να προσθέσουμε συν 5 χρόνους από τον χρόνο επικοινωνίας. Αυτή ήταν η επίλυση του β' ερωτήματος.